Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο 40ο επεισόδιο του podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και με τον πρόθυμο Ταράση είμαστε οι οικοδεσπότες της σειράς. Μαζί μας σήμερα η Έλλη. Έλλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Κοίταζα στις σημειώσεις μου, όπως και με πολλούς, ότι έχουμε μιλήσει εκεί κοντά στο Πάσχα, ε. Όχι, ήταν. Πότε ήταν? Ήταν τέλη Αυγούστου. Α, τέλη Αυγούστου. Εντάξει, τότε είμαστε σύντομοι. Ναι. Εντάξει. Σε κάποιον έλεγα, νομίζω σε κάποιον από αυτούς που θα γράψουν σήμερα, έλεγα καλό Πάσχα. Και λέω, Παναγιά μου. Τι καλό Πάσχα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα πατροπαράδοτα. Ναι, τα δημογραφικά. Να μας πεις, πρώτα θα μας πεις αγαπημένο επεισόδιο. Ναι, το περίμενα. Έχω κάνει την έρευνά μου. Λοιπόν, δύο αγαπημένα επεισόδια. Για πες. Νομίζω ότι αυτό που με έτσι μετάραξε περισσότερο ήταν η ιστορία της Τίνας. Που ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε πάρα πολύ τη διαδικασία της αλλαγής, την απόφαση της αλλαγής της ζωής της. Και το δεύτερο επεισόδιο που μου αρέσει για τελείως άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με τις σπουδές μου, τις τωρινές, είναι το επεισόδιο της Παυλίνας για το ΔΕΠΗ. Ωραία. Έχεις πέσει μέσα και εμένα, είναι από τα πολύ δυνατά αγαπημένα. Η Τίνα έχει κάνει τρομερές αλλαγές και επειδή είμαστε έτσι και σε μια επικοινωνία, έχει κάνει ακόμα πιο πολλές από αυτές που μας είπε στο επεισόδιο. Το ΔΕΠΗ το έχουμε, το ζούμε. Οπότε αμέσως ξεκίνησες να μας λες και μερικά πράγματα για σένα εμέσως ή αμέσως. Εμέσως, ναι. Για πες έτσι τα δημογραφικά, τα ξέρεις τώρα, είσαι έτοιμη εσύ. Ναι, έχω ακούσει όλα τα επεισόδια. Κάποια τα έχω ακούσει και δύο φορές, γιατί το ακούμε και με τον σύντροφό μου μαζί, να τα ακούσει και εκείνος. Αχα, έτσι, μπράβο. Να τα ακούτε από ξεχωριστούς λογαριασμούς να κάνουμε views. Σωστό και αυτό. Αστείευομαι. Λοιπόν, εγώ είμαι 31. Έχω γεννηθεί, μεγαλώσει και ζω στην Αθήνα. Είμαι παντρεμένη. Είμαστε με τον σύντροφό μου μαζί τα τελευταία 13 χρόνια. Πολλά. Από μικρή. Από μικρή, ναι. Όλη την ενήλικη ζωή μου. Και είμαι έγκυος. Περιμένουμε το πρώτο μας παιδάκι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό προέκυψε μετά, αφού είχαμε μιλήσει. Και παιδιά κάνουμε. Και παιδιά θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω. Έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Και τώρα αποφάσισα μετά κόπων και βασάνων να σπουδάσω αυτό που πάντα ήθελα, που είναι ψυχολογία. Δύο πολύ διαφορετικά. Θυμάμαι που το λέγαμε και στα μηνύματα. Ναι. Πολύ διαφορετική τομή, ε. Ναι, πολύ διαφορετική. Για πολλούς διαφορετικούς λόγους προέκυψαν ο καθένας. Θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Ναι, πριν μπούμε στην κουβέντα μας, να πούμε ότι η συνάντησή μας γίνεται από Zoom για διάφορους πρακτικούς λόγους. Για πάμε λοιπόν να μας πεις έτσι. Καταρχάς μας είπες ότι είσαι παντρεμένη και ότι περιμένεις παιδάκι. Πατρική, μητρική οικογένεια, θα μας δώσεις δύο στοιχεία. Ναι. Είμαι μοναχοπέδι. Οπότε μεγάλωσα σε ένα σπίτι με μαμά και μπαμπά, οι τρεις μας. Πολύ δεμένοι, πολύ στενή σχέση, πολύ χαρούμενα παιδικά χρόνια. Και βασικά χαρούμενα δεν ξέρω αν θα τα χαρακτήριζα, αν είναι η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Όχι ότι ήταν δυστυχισμένοι, ότι μας βρήκε κάποια μεγάλη συμφορά και μας συνέβη κάτι. Η πιο σωστή λέξη είναι πολύ χρόνια με πολύ αγάπη. Αγάπη, ναι. Από τους γονείς, αγαπημένα, ναι. Πολύ δεμένη οικογένεια και ακόμα είμαστε. Με τις διαφωνίες μας που προκύπτουν, γιατί είναι μια πολύ στενή σχέση. Η πρώτη σου έτσι επαφή με την θεραπεία ή με την ανάγκη για θεραπεία ποια ήταν? Ήρθε το 2015, στα 23 μου, με αφορμή της κρίσης πανικού που αντιμετώπιζα τότε. Ξεκίνησα να αντιμετωπίζω κρίση πανικού. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν κρίση πανικού γύρω στα 20, 21-22. Ναι. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι προφανώς αυτό δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε εκείνη την περίοδο, αλλά είναι κάτι που υπήρχε μάλλον σε όλη μου την εφηβεία, απλά τότε κατάφερα να το βαφτίσω κάπως και να πω ότι αυτό είναι κρίση πανικού. Υπήρχε με την ίδια ένταση και συχνότητα? Όχι. Μπορεί να υπήρχε μεμονωμένα, υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εκεί γύρω στο 21-22 αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ έντονο. Και γίνεται τόσο έντονο που καταλήγω να γίνομαι μη λειτουργική. Αρχίζω και φοβάμαι ότι θα πάθω κρίση πανικού στο μετρό και άρα δεν μπαίνω στο μετρό. Ταυτόχρονα σπουδάζω σε μια σχολή που για να πάω από το σπίτι που έμενα τότε, το γονεϊκό, στη σχολή, αλλάζω δύο λεωφορεία και δύο μετρό.
Οπότε το ότι δεν μπαίνω στα μέσα μεταφοράς σημαίνει ότι δεν πηγαίνω και στη σχολή. Δεν οδηγώ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνω ούτε το μετρό για να πάω να βρω τους φίλους μου. Φοβάμαι τον Ναι. κόσμο. Φοβάμαι ότι θα πάθω κρίση πανικού στην συναυλία, ακόμα και στα μαγαζιά για ψώνια. Οπότε αρχίζω και ακυρώνω πράγματα και κλείνομαι πάρα πολύ στο σπίτι. Οπότε περνάω. Αυτό φυσικά δεν έγινε από την αρχή. Ξεκινάει η κρίση πανικού σταδιακά και αυξάνεται σε συχνότητα και ένταση. Και κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 2015, αρχίζω και γίνομαι πλέον μη λειτουργική. Δηλαδή, χάνω μαθήματα στην εξεταστική επειδή δεν μπορώ να τα δώσω, επειδή πάω να δώσω και παθαίνω κρίση πανικού. Αρχίζω και χάνω πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μου. Και περνάω και ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2015. Και κάποια στιγμή, στο τέλος του καλοκαιριού, έχω μπει πλέον και στο 5ο των σπουδών μου, οπότε έχει αρχίσει και μου μπαίνει και το ερώτημα ότι τι θα κάνω και είναι μια αβεβαιότητα. Είναι πολλά μαζί και κάπως αρχίζει και σκάει αυτό το πράγμα. Και εκεί η πρώτη μου επαφή λοιπόν με την ψυχοθεραπεία έγινε με παρότρινση του συντρόφου μου, ο οποίος είχε κάνει ο ίδιος για πολλά χρόνια. Είναι και λίγα χρόνια μεγαλύτερός μου. Οπότε κουβάλαγε σχεδόν 10 χρόνια ψυχοθεραπεία τότε, με αντίστοιχα προβλήματα με μένα. Και κάπως με βοήθησε κιόλας ο ίδιος να καταλάβω και ότι αυτό που παθαίνω είναι κρίση πανικού. Γιατί, όπως σας είπα, εγώ μπορεί να το πάθαινα, αλλά δεν είχα τα λόγια να πω και να τις λέξεις να περιγράψω ότι δεν το βαφτίσω κάπως. Οπότε θυμάμαι πάρα πολύ ότι τέλος καλοκαιριού έχουμε γυρίσει από τις διακοπές μας, έχουμε και εντάσεις μεταξύ μας όλο το καλοκαίρι. Οπότε λέμε να βγούμε, πάμε σε μια ταβέρνα για φαΐ. Και ξεκινάμε μια συζήτηση ότι ρε Σιέλη μου, δεν το βλέπεις ότι είσαι λίγο... Ότι η λειτουργικότητά σου έχει πέσει, ρε παιδί μου. Δεν έχεις την όρεξη που είχες. Δεν μαγειρεύουμε ένα φαΐ σπίτι μαζί που μας άρεσε, να κάτσουμε να φάμε, να βγούμε, να πάμε ένα θέατρο, ένα σινεμά. Μήπως θα ήθελες να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το λύσουμε. Και επειδή δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνο οι δυο μας και δεν μπορείς να το λύσεις μόνο με τους φίλους σου, να βρούμε κάποιον, αφού έχουμε την τάδε φίλη μας που πάει σε ψυχολόγο και την έχει βοηθήσει πολύ, να πάρουμε το τηλέφωνό της. Εγώ τότε σκέφτηκα πόσο με αγαπάει που με έβγαλε έξω για να αλλάξω και παραστάσεις και να μου κάνει intervention, να πάω σε ψυχολόγο. Βέβαια, ο ίδιος εκ των υστέρων που το συζητήσαμε μου είπε ότι ούτε καν το σκέφτηκε έτσι, απλά προέκυψε και Ναι. μου το είπε. Εγώ τότε ένιωθα όμως ότι εντάξει, για να μου το ζήτησε, ένιωθα ότι μου το ζήτησε. Σημαίνει ότι θα το κάνω για εκείνον. Και αυτό το νοηματοδοτεί διαφορετικά για μένα, ότι θα βοηθήσω και εκείνον. Κάνω και τη δική του ζωή δύσκολη. Και τώρα μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω εκείνον. Και αυτό είναι ένα μοτίβο που στη δική μου περίπτωση παίζει πάρα πολύ. Ναι. Ότι δεν πάω να βασανίζομαι εγώ, αν είναι να βοηθήσω εκείνον ή κάποιον άλλον, τότε θα το κάνω. Ναι. Μέχρι τότε, Έλλη, αισθάνεσαι ότι πυροδότησε κάτι την έξαρση των συμπτωμάτων. Ναι, νομίζω ότι ήταν αυτό το τέλος των σπουδών. Και το τέλος των σπουδών που ήταν σπουδές που εγώ δεν τις ήθελα. Ήταν ότι έχω χωθεί πλέον τόσο βαθιά σε αυτή τη σχολή που δεν Ναι. τη θέλω και δεν την αγαπώ και με καταπιέζει. Που περνάνε και τα χρόνια, περνάω και τα μαθήματα, τελειώνω και τη σχολή και τώρα τι θα κάνω. Δηλαδή αυτό θα είναι η ζωή μου. Πώς προέκυψε να σπουδάσεις αυτό το αντικείμενο? Μεγάλη μερίδα των ανθρώπων που περνάνε στα πολυτεχνία, στις νομικές, στις ιατρικές. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Ναι. Αυτό, για μένα αυτή είναι η μία και μοναδική απάντηση. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Αλλά Και γιατί όχι, ας πούμε, να γίνεις γιατρός? Δεν ήθελα να γίνω γιατρός. Αυτό το ήξερα ότι δεν το ήθελα. Και εγώ έλεγα πάντα, είχα δομήσει όλη μου την προσωπικότητα γύρω από το ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαθηματικά. Καθόλου τυχαίο ότι ο μπαμπάς μου είναι μαθηματικός. Α, οκ, okay, ωραία. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της όλης ιστορίας, ότι ο μπαμπάς μου δούλευε πάρα πολλές ώρες. Βλεπόμασταν λίγο. Οι ώρες που βλεπόμασταν ήταν ώρες μεγάλης αγάπης και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ έπρεπε να έχω βρει κάτι για να μπορώ να συνδέομαι με τον μπαμπά. Αυτό που μας συνέδεε με τον μπαμπά ήταν τα μαθηματικά, το οποίο στην αρχή
όντως μου άρεσε πολύ και όντως ακόμα το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, ειδικά την ιστορία των μαθηματικών και αυτό το πιο φιλοσοφικό κομμάτι, ας πούμε, που και εκείνη του αρέσει. Μου άρεσε και εμένα πολύ, αλλά από ένα σημείο και μετά έγινε, το έλεγα τόσο πολύ και έγινε τόσο πολύ κομμάτι μου που δεν μπορούσα να το πάρω πίσω. Οπότε όταν επέλεξα κατεύθυνση έπρεπε να επιλέξω την κατεύθυνση με τα περισσότερα μαθηματικά και όταν έβγαλα μια υψηλή βαθμολογία στις πανελλαδικές έπρεπε να επιλέξω μια σχολή που να έχει πολλά μαθηματικά. Και αυτό συνέβη. Αυτό δεν μου ακούγεται και τόσο διαφορετικό από αυτό που είπες πριν, ότι αν μου πει κάποιος ότι το κάνω για εκείνον, εγώ το έχω κίνητρο και το νοηματοδοτώ. Άρα έγινε μια τόσο εσωτερική φωνή που έγινε τελικά δικιά σου. Και πήρε πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβω ότι δεν είναι πραγματικά η δικιά μου. Μέχρι και τότε δηλαδή έλεγες ότι δεν είναι μια φωνή που είναι η ταύτισή μου με τον πατέρα μου, ότι Όχι, είναι όχι. δικό μου πράγμα. Αυτό είναι πολύ πρόσφατη συνειδητοποίηση ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ. Μάλλον ήξερα ότι δεν είναι αυτό που ήθελα. Δεν είχα κάτσει ποτέ να σκεφτώ γιατί δεν το ήθελα. Δηλαδή, γιατί το έκανα ενώ δεν το ήθελα. Πίστευα Ναι. ότι αν και δεν θέλω να σπουδάσω αυτό, το σπουδάζω γιατί η νοηματοδότηση ήταν ότι έχει καλές εργασιακές προοπτικές. Ή μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα μετά. Δεν είχε καμία σημασία για μένα που ούτε αυτά τα πράγματα ήθελα να τα κάνω και ήθελα να κάνω άλλα. Ένας θεραπευόμενός μου που μας ακούει κιόλας μου έλεγε ότι έπρεπε να κάνει coming out στους γονείς του ως το επάγγελμα που ήθελε να σπουδάσει, τέλος πάντων. Μου λέει, χρειάστηκε να κάνω coming out στους γονείς μου. Ναι, κάπως έτσι ένιωσα κι εγώ. Ναι. Μέχρι τότε η οικογένειά σου που έβλεπε αυτά τα συμπτώματα, εσένα δυσκολεύεσαι να βγεις, να δεις τους φίλους σου, να πας στη σχολή σου, να μπεις στα λεωφορεία, στα μετρό. Πώς αντιδρούσε, τι σου λέγανε. Το ερώτημα είναι πόσο τα έβλεπε. Γιατί Σωστά. είμαι και πολύ καλή στο να κρύβω τα πράγματα που με βασανίζουν. Spoiler alert, αυτό έχει σταματήσει πλέον σε έναν βαθμό. Θα το συζητήσουμε αργότερα όμως. Οπότε εγώ για πολύ καιρό δεν έλεγα στους γονείς μου ότι παθαίνω κρίση πανικού, για να μην στεναχωρηθούν. Για να μην στεναχωρηθούν βασικά, για να μην προβληματιστούν, για να μην πιστέψουν ότι έχουν κάνει εκείνοι κάτι λάθος. Οπότε κάποια στιγμή αναγκαστικά το παθαίνουν και κρίση πανικού μπροστά τους, το βλέπουν, κάπως τους εξηγώ και τι είναι, γιατί δεν ήταν μέχρι τότε καθόλου εξοικειωμένοι με αυτό. Και για να πω την αλήθεια, είναι από εκείνο το σημείο μέχρι το σημείο που πάω στην θεραπεύτριά μου, είναι λίγο θολά τα πράγματα για το τι συμβαίνει με την οικογένειά μου. Είναι λίγο θολά τα πράγματα στο μυαλό μου γενικώς, πως έχω την αίσθηση του πώς ήτανε, αλλά δεν Ναι. θυμάμαι συζητήσεις με τη μαμά μου, ας πούμε, για το τι μου συμβαίνει ή με τον μπαμπά Ναι. μου. Ναι. Με στήριξαν όμως πάρα πολύ όταν είπα ότι θα ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, παρότι δεν είχαν καμία επαφή. Και ο μπαμπάς μου για κάποιο λόγο ήταν και λίγο αρνητικά προκατηλημένος, αλλά αυτό δεν το εξέφρασε ποτέ ο ίδιος. Μου το είπε η μαμά μου, ας πούμε. Γιατί ο μπαμπάς σου μπορεί τους ψυχολόγους να μην τους εμπιστεύεται τόσο. Ο ίδιος σε μένα ήταν ναι, κοριτσάκι μου, και άμα δεν θες να μπει στο μετρό, να σε πάω εγώ. Η μητέρα σου με τι ασχολούταν? Ειδική υπάλληλος. Είχε κάποιες σπουδές? Όχι, όχι. Αλλά είναι μια τρομερά ικανή γυναίκα που χωρίς σπουδές έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Τώρα το πιο πολύ όχι για να την αξιολογήσουμε τη Όχι, γυναίκα, απλά να δούμε και την Κατάλαβα, επιρροή κατάλαβα. από εκεί. Όχι, Ναι. η επιρροή από εκεί ήταν μια γενική οδηγία να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Αυτό το κομμάτι, το θυσιαστικό, το δοτικό, το είχε κάποιος από τους δικούς σου? Ο μπαμπάς μου το είχε αρκετά. Και στην επαγγελματική του ζωή το είχε πάρα πολύ και δεν του βγήκε σε καλό. Στην προσωπική του ζωή θεωρώ ότι το έχει λιγότερο. Ή το έχει μετριάσει με την επιρροή της μαμάς μου. Ωραία. Τελικά πηγαίνετε στην ψυχολόγο αυτή που ήταν η ψυχολόγος της φίλης Της σας. φίλης, ναι. Πώς είναι το πρώτο ραντεβού, έτσι πώς Λοιπόν, πρωτοπάς? στο πρώτο ραντεβού με πήγε η μαμά μου, το οποίο τώρα που το σκέφτομαι μου φαίνεται αρκετά αστείο, γιατί δεν ήμουν 23, δεν ήμουν 10, να με πάει στο γιατρό, αλλά εκείνη μάλλον το είδε κάπως ότι δεν ξέρω τι προσπαθούσε να δει. Ήθελε να έρθει να δει το περιβάλλον, αν είμαι ασφαλής.
Φοβόταν μάλλον επειδή παθαίνω και τις κρίσεις πανικού, μην με πιάσει τίποτα τα σκαλιά ανεβαίνοντας. Α, εκείνη δηλαδή το ήθελε. Δεν έφερα καμία αντίρρηση γιατί δεν με αφορούσε τίποτα άλλο σε εκείνη τη φάση πέρα από το να... Εγώ ήθελα να γίνω καλά. Βέβαια, αυτό το να γίνω καλά ήταν κάτι πάρα πολύ επιφανειακό γιατί εγώ πήγα εκεί. Το μόνο που είπα ήταν ότι παθαίνω κρίση πανικού στο μετρό, παθαίνω κρίση πανικού με πολύ κόσμο, παθαίνω κρίση πανικού στο άσχετο στο σπίτι μου και θέλω να γιατρευτώ από τις κρίσεις πανικού. Αυτό. Ναι. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να μιλήσω καθόλου, δηλαδή κοιταζόμασταν. Καλά, στην πρώτη συνεδρία συζητήσαμε τα δημογραφικά, ποια είμαι, τι κάνω και τα σχετικά και μετά δεν είναι... Αυτή η πρώτη φάση της θεραπείας είναι εγώ σε μία καρέκλα απλώς να περιγράφω τα συμπτώματά μου και να λέω ότι θέλω να φύγει η κρίση πανικού και Ναι, τίποτα άλλο. που είναι και το πρώτο κομμάτι της θεραπείας όντως, που έρχεται κάποιος με κάποια συμπτώματα και λέει βγάλτε από πάνω μου τα συμπτώματα. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι για μένα αυτό κράτησε πάρα πολύ. Αρνούμαι να μιλήσω για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ένα μήνα μετά που ξεκίνησε τη θεραπεία, Ναι. πέθανε η γιαγιά μου, με την οποία είχα μια σχέση πάρα πολύ στενή. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά σε μια ελληνική οικογένεια έχουν αυτό τον έναν παππού ή αυτή τη μία γιαγιά που τα μεγάλωσε, ας πούμε. Τα πρόσεχε Ναι, ναι, όταν η ναι. μαμά ήταν στη δουλειά. Για μένα ήταν αυτή η γιαγιά. Ήταν η γιαγιά που πήγαινα στο χωριό και περνούσε όλο μου το καλοκαίρι, ας πούμε. Και ακόμα και τη διαδικασία της διαχείρισης του πένθους, εγώ την έκανα πάρα πολύ, την αντιμετώπιζα πάρα πολύ επιφανειακά. Δηλαδή, με απασχολούσε το πόσες κρίσεις πανικού έπαθα στην κηδεία. Ναι. Πόσες κρίσεις... Και το μετρούσα κιόλας. Δηλαδή, είχε γίνει και είχε ποσοτικοποιηθεί. Ότι σήμερα ήταν μια κακή μέρα γιατί έπαθα πολλές κρίσεις πανικού. Και τίποτα από πίσω. Τίποτα για το τι σκέφτηκα, αν μου έλειψε η γιαγιά, αν φοβάμαι το θάνατο, αν ήρθα αντιμέτωπη με το θάνατο ενός συγγενικού προσώπου και τι σημαίνει αυτό γενικά. Τίποτα, τίποτα. Μόνο το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα βέβαια εξής είναι και ένας εύκολος τρόπος να μιλήσουμε για όλα τα προηγούμενα. Ναι, αλλά εγώ αρνούμαι να κάνω ακόμα και αυτό. Δεν μιλούσα καθόλου. Και αυτό είναι κάτι που η θεραπεύτριά μου που είναι η ίδια μέχρι τώρα. Δηλαδή, 8,5 χρόνια μετά είμαστε ακόμα σε θεραπεία. Έχουμε μια πολύ, πολύ στενή σχέση θεραπευτική, την εμπιστεύομαι απόλυτα. Αλλά τότε το λέει και η ίδια ότι τα πρώτα χρόνια, για να είμαι ακριβής, το να μου μιλήσει κανείς και να με κάνει να ανοιχτώ ήταν τρομερά δύσκολο. Ήμουν ένας φοβισμένος άνθρωπος που πίστευα ότι θα πάω, πώς πάω στον παθολόγο και έχω τίτιδα, μου δίνει αντιβίωση και περνάει. Θα πάω, θα πω, έχω κρίση πανικού, θα μου πούνε ορίστε αυτή είναι η διάγνωσή σου, αυτά είναι τα φάρμακα που πρέπει να πάρεις και θα περάσει. Σου έβγαινε να τα παρατήσεις. Ναι. Με τη θεραπεία. Ναι. Ναι, πολύ. Πολύ και είχα και εκνευρισμό πολλές φορές ότι τώρα δεν θέλω να πάω γιατί δεν έχω τι να πω. Είχα πάρα πολλά να πω, αλλά δεν ήθελε. Το ότι ας πούμε δεν έφευγαν τα συμπτώματα. Ναι. Φαντάζομαι δεν θα έφυγαν αμέσως. Όχι. Με Αυτό. απογοήτευε. Ναι, αυτό πήγα να πω. Βέβαια, επειδή ήταν συνεχίζονταν και είχε διαταραχθεί και ο ύπνος μου και η όρεξή μου και τα κιλά μου, η ψυχολόγος μου με παρέπεμψε σε ψυχίατρο που μου συνταγογράφησε αγωγή. Ναι. Η αγωγή με βοήθησε τρομερά. Οπότε κάποια στιγμή τα συμπτώματα άρχισαν να μαλακώνουν και λόγω της αγωγής. Προφανώς όχι λόγω της αγωγής, επειδή εγώ ένιωσα τότε ότι τώρα, ναι, τώρα κάνουμε κάτι. Και με βοήθησε και να χαλαρώσω και στην θεραπεία μου. Ναι. Ήσουν δεκτική στο να Ναι. λάβεις αγωγή. Ναι. Ναι, γιατί ήταν στα πλαίσια του πήγα στον γιατρό και Ναι. Πάρτε μου τα συμπτώματα, πάμε. παρακαλώ. Ναι. Πάρτε τα από πάνω μου. Βέβαια αυτό είχε ένα αποτέλεσμα λίγο backfired λίγο, που δεν το περίμεναν, ότι όταν εγώ ένιωσα καλά και δυνατή, σταμάτησε, εξαφανίστηκα από παντού. Έκανα Ναι. κανονικότητα το ghosting στη θεραπεύτριά μου. Ακύρωσα μια συνεδρία και ήταν καλοκαίρι, δηλαδή είχαμε κάνει 9 μήνες, ας πούμε, και ήρθε το καλοκαίρι. Ακύρωσα μια συνεδρία με την πρόφαση της εξεταστικής
Όχι πρόφαση, ήταν πραγματικός λόγος ότι έδινα μάθημα και δεν προλάβαινα να διαβάσω, ας Έχω πούμε. διαβάσματα, τώρα αφήστε με. Ναι. Και μετά ήταν καλοκαίρι, πήγα διακοπές, οπότε δεν εμφανίστηκα ξανά. Ένιωθα καλύτερα, διέκοψα και τα χάπια μόνη μου, το Α, οποίο το έκανες όλο το... το έκανα όλο το πακέτο, ναι. Ναι. Και θεώρησα ότι εντάξει, τώρα είμαι καλά. Οπότε δεν ξέρω αν προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντούν, αλλά εκ των υστέρων ντρέπομαι που το έκανα αυτό τότε. Βέβαια, η εξαφάνιση μετά τις διακοπές είναι ένα από τα συχνότερα φαινόμενα στη θεραπεία, όπως και αυτό που λέμε το πρώτο επίπεδο της θεραπείας, όντως έχει να κάνει, αν δεν έχει να κάνει με συμπτώματα, έχει να κάνει με κάτι που μας ενοχλεί πρακτικό. Και οι περισσότεροι άνθρωποι όταν κλείσουν αυτό το πρώτο κύκλο, επαναδιαπραγματεύονται τη θεραπεία. Γιατί σου λέει εντάξει, γιατί ήρθα γιατί τσακωνόμουν με το γιο μου. Πολύ ωραία. Τώρα δεν τσακώνομαι. Άρα είμαι Γεια καλά. σας. Ναι. Ήρθα γιατί δεν μπορούσα να πω στο μετρό. Μπαίνω στο μετρό, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Που δεν είναι και, για μένα δεν είναι και κακό. Δηλαδή, εντάξει, έρχεσαι με ένα πρώτο αίτημα. Το πρώτο αίτημα και το δικό σου, δηλαδή πρώτο αίτημα του να μην Ναι. έχω τόσο έντονα συμπτώματα, ολοκληρώθηκε. Ναι. Το πρόβλημα ήταν ότι εγώ είχα πάρα πολλά ανεπίλητα ζητήματα από κάτω που Ναι. δεν είχαν συζητηθεί ποτέ. Οπότε μετά από αυτό το ghosting που έκανα στη θεραπευτριά μου, προφανώς Ναι. κάποια στιγμή ξανά άσκασε πρόβλημα, ξανά με κρίση πανικού. Και τώρα να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν διακόπτουμε την αγωγή μας χωρίς να μας παρακολουθεί ο γιατρός μας. Πες τα να μην τα λέω. Τα λέω, τα λέω. Γιατί μετά θα είναι ακόμα χειρότερα. Εντάξει, γενικά οι αγωγοί πολλοί το κάνουν αυτό όταν νιώσουν καλύτερα. Ναι. Αυτό εγώ δεν το κατηγορώ με την έννοια του ότι ακριβώς επειδή έχουμε στο μυαλό μας το ιατρικό μοντέλο, Ναι. χτυπάω το πόδι μου, μου δίνει ο γιατρός αντιφλεγμονώδη, περνάει το πρίξιμο, σταματάω τα φάρμακα. Δηλαδή δεν είναι πια και τόσο. Έχω πυρετό, παίρνω ξέρω εγώ ένα αντιπυρετικό, σταματάει ο πυρετός, σταματάω και εγώ το φάρμακο. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας εκπαιδευτεί με μια συμπτωματική αγωγή. Ναι. Και επειδή τα ψυχολογικά δεν είναι ακριβώς όπως και εσύ μας λες σήμερα, δεν είναι συμπτωματικά, είναι υπαρξιακά πιο πολύ. Ναι. Εντάξει, όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι δεν διακόπτουμε την αγωγή πρώτον, όχι μόνο γιατί τη χρειαζόμαστε γενικά, αλλά γιατί πολλές φορές και η απότομη διακοπή της αγωγής μπορεί να δημιουργήσει βιοχημικές ανισορροπίες στον εγκέφαλο Ναι. που τα συμπτώματα να τα εντείνει. Ακριβώς. Άρα τι σε έκανε να επιστρέψεις? Το σύμπτωμα, η κρίση πανικού ξανά. Επανέρχεται το σύμπτωμα. Επανέρχεται. Μετά από Επανέρχεται πόσο καιρό? μετά από 1-2 χρόνια. Σε αυτή τη φάση της θεραπείας συνεχίζω να μιλάω. Γενικά η θεραπεία μου, όπως θα καταλάβετε, είναι διακοπτόμενη. Δηλαδή, Ναι. κάνω περίπου ένα χρόνο, εξαφανίζομαι, εμφανίζομαι μετά από 1-2 χρόνια, ξανακάνω 1-2 χρόνια, ξανά εξαφανίζομαι. Έκανα πιο πολύ. Γιατί είχα τελειώσει τις σπουδές μου, είχα πιάσει την πρώτη μου δουλειά, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν μια πρακτική που και κακοπληρωμένη ήταν και πάρα πολλή δουλειά είχε και αρκετά βασανιστικό περιβάλλον. Μετά μένω κάποιους μήνες άνεργη, ψάχνοντας, έχοντας μετακομίσει εκτός γονεϊκού σπιτιού, ψάχνοντας ταυτόχρονα την επόμενη δουλειά μου. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης δουλειάς, προφανώς το άγχος μου είναι τεράστιο γιατί τα έξοδα τρέχουν και εγώ δεν έχω εισόδημα, οπότε κάνω τρομερή οικονομία και με πιάνει και το άγχος ότι τη δουλειά θα βρω και τη δουλειά θέλω να βρω και τι προσόντα έχω, μα δεν έχω τίποτα. Ξανακάνω θεραπεία, ξαναδιακόπτω τη θεραπεία πάλι ένα καλοκαίρι. Γενικά οι καλοκαιρινές διακοπές ήταν πολύ σημαντικές για μένα. Τότε γιατί τη διακόπτεις? Τότε δηλαδή τι γίνεται και τη γιατί διακόπτεις? νιώθω καλύτερα πάλι. Πάλι με το ίδιο. Νιώθω καλύτερα και είμαι οκ, okay, νιώθω δυνατή. Και μετά έρχεται το Ναι. COVID. Και μετά αλλάζουν όλα. Τι άλλαξε εκεί? Ο COVID ήταν τελείως wake-up call για μένα. Δούλευα πλέον αρκετά χρόνια στην εταιρεία που ήμουν μέχρι και τώρα τον Ιούλιο. Δούλευα από το σπίτι. Μένω πάρα πολλές ώρες μόνη μου, γιατί ο σύντροφός μου δούλευε εκτός σπιτιού, τέλος πάντων, ακόμα και σε όλο τον COVID δεν σταμάτησε καθόλου. Εγώ είμαι μόνη μου. Συμβαίνουν παράλληλα κάποια
γεγονότα στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον που πυροδοτούν. Εγώ πίστευα ότι πυροδοτούν το άγχος μου. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι πυροδοτούν το θυμό μου που δεν ξέρει πώς αλλιώς να εκδηλωθεί. Γιατί είναι πολύ ποινικοποιημένο συνέστημα στο μυαλό μου ο θυμός. Ναι. Και εκδηλώνεται με κρίση πανικού. Ενδιαφέρουσα σύνδεση αυτή που κάνεις, ότι πυροδοτούν το άγχος, που το άγχος, άμα το δεις, δεν είναι ακριβώς συναισθηματική έκφραση, είναι αποτέλεσμα. Ναι, ναι, Και λες ναι. ότι από πίσω έχει το θυμό. Θέλεις να πούμε ποια ήταν αυτά τα γεγονότα που πυροδότησαν το θυμό σου? Να κάνουν. Εμείς οργανώνουμε το γάμο μας τότε. Είχαμε αποφάσει να παντρευτούμε πριν έρθει ο COVID. Έρχεται το COVID. Αναγκαζόμαστε να το ακυρώσουμε για λόγους ασφαλείας. Θεωρητικά μπορούσαμε να κάνουμε το γάμο, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Τέλος πάντων, φοβόμασταν και πολύ και δεν το κάνουμε. Στο μεταξύ, έχει κάνει και η μαμά μου μια επέμβαση στην καρδιά της, οπότε πλέον θεωρείται ευπαθής ομάδα, προσπαθούμε να την προστατεύσουμε κλπ. Και ερχόμαστε σε σύγκρουση με την οικογένεια του συντρόφου μου. Είναι τέτοιου τύπου γεγονότα. Οι οποίοι Γενικά, ήθελαν να γίνει ο γάμος. όχι ακριβώς, οι οποίοι είχαν ισχυρές απόψεις για αυτό το γάμο γενικότερα. Συμβαίνει αυτό με τους γάμους, εκδηλώνονται έτσι τα... Ναι. κάποιες έτσι δυσκολίες που μπορεί όντως στην καθημερινότητα να μπαίνουν λίγο κάτω από το χαλί, όταν αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις του γάμου. Θυμάμαι ένα ζευγάρι που μου έλεγε ότι τσακωθήκανε για το αν θα μπει σούπα πρώτο πιάτο. Και έλεγα, μα καλά σούπα, και ακυρώσαν το γάμο γιατί δεν θα μπαίνει σούπα στο πρώτο. Όχι, δεν ήταν τέτοιε πίσει ακριβώ, αλλά μπορώ να το κάνω εικόνα. Ναι. Δηλαδή, του πιστεύω και Και αυτοί του είχαν άλλα από συστέμω του πίσω. συνεξή. Ναι, εννοεί Ναι, δεν πάντα. ήταν η σούπα και σιγά. Ναι, Ωραία η ναι. σούπα, παιδιά, να βάζετε σούπα στο γάμο. Οπότε ο γάμος δεν γίνεται και για πρακτικούς λόγους και για συναισθηματικούς. Ναι. Δεν γίνεται για πρακτικού λόγου βασικά. Το κυριότερο να είναι το ότι τώρα να κάνουμε ένα γάμο και να διακινδυνεύσουμε την υγεία όλων μα. Και κυρίως εγώ της μαμάς μου, ας πούμε, που είναι πλέον ευπαθής ομάδα, δεν θα το κάνω. Οπότε κυρώνει το γάμος, εντάξει, το ξεπερνάμε. Έχουμε δυσκολίες βέβαια και στα... Τότε ήταν μια περίοδος που όλα τα ζευγάρια, νομίζω, που είχαν κανονίσει το γάμο τους για το καλοκαίρι του 20, περάσανε ένα καλοκαίρι σε διαπραγματεύσεις. Για Ναι. προκαταβολές, για το ένα, για το άλλο, για τους καλεσμένους. Είχε και περιορισμό στο πόσοι Είχε καλεσμένοι θα περιορισμό, ναι. είναι. Είχε 50 καλεσμένους, όχι μουσική, είχε διάφορα τώρα. Τώρα Οπότε κυρώνουμε. αυτό που έλεγες, θα διακινδυνεύσω την υγεία της μητέρας μου για να παντρευτώ εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να το ακούσεις με 5.000 τρόπους. Ναι. Θα παντρευτείς εσύ και... Θα διακινδυνεύσει τη Ισχύει. μαμά. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε μέσα σε μια φάση συγκρούσεων με το περιβάλλον, τις οποίες εγώ δεν μπορώ καθόλου να τις διαχειριστώ, γιατί όπως είπαμε έχω πάρα πολύ ποινικοποιημένο το θυμό στο μυαλό μου. Δεν επιτρέπεται να θυμώσω. Είναι πολύ, άμα θυμώσουμε και τσακωθούμε, πάει, χάλασαν όλα, χάλασε η σχέση. Φοβόμαστε πολύ και αυτό είναι επίσης ένα μοτίβο που παίζει πάρα πολύ, έπαιζε πάρα πολύ στη σκέψη μου. Τώρα προσπαθώ να το Ναι. αναγνωρίζω και να το σπάω. Μου ακούγεται το ίδιο που έλεγες για τον πατέρα σου, ότι διαφωνούσε με την ψυχοθεραπεία και ήθελε να σε πάει εκείνος. Ναι. Είναι το... Μου ακούστηκε το Ναι. ηχητικά το ίδιο. Οπότε μέσα σε αυτή τη φάση, εγώ αρχίζω πέρα από το να έχω κρίση πανικού, αρχίζει να εκδηλώνεται και κάτι άλλο πρώτη φορά που είναι τα πιο καταθλιπτικά συμπτώματα. Δηλαδή, αρχίζω να βιώνω πάρα πολύ έντονα το κάθομαι και κοιτάω το κενό και με πιάνουν τα κλάματα και δεν μπορώ να σταματήσω για ώρες. Και σιγά σιγά συμβαίνουν όλα αυτά και μαυρίζει και η σκέψη μου. Και τέλος πάντων περνάει το... αρχίζω να ξανά μιλάω με τη θεραπεύτριά μου, η οποία, να πούμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις διακοπές, σταμάταξε εκείνα, ούτε μισή φορά δεν εκδήλωσε έκπληξη που την ξαναπήρα τηλέφωνο. Βράχος η θεραπεύτρια. Ναι, καλά, βράχος και ηρωίδα. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συζητάμε σήμερα, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει από τόσο μικρή ηλικία όσο εσύ και εξελίσσεται μέχρι την ηλικία που είσαι, που άμα δεις ας πούμε το 20 με το 30 είναι τεράστια Ναι. εξελικτική διάσταση, ότι είναι γραμμική, δηλαδή πάει κάποιος στον ψυχολόγο, ξεκινάει την πρώτη μέρα στα 21, από το ξεκίνησε στις 22. 23.
Τα 23, ξεκινάει στα 23, κάνει εγώ 242 συνεδρίες, γραμμικά, δεν χάνει καμία, φεύγει, φιλιούνται και αποχαιρετιούνται. Που δεν είναι έτσι, γιατί εξελικτικά μπορεί να είναι άλλα τα ερωτήματα στα 23 και άλλα στα 30. Ναι, ισχύει. Ας πούμε, εμένα μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να φτάσω στην ουσία της θεραπείας και έφτασα κάπου εκεί μετά το COVID, που πλέον πάλι εμένα εκδηλώνεται κάθε φορά αυτή η πιεστική κατάσταση, εκδηλώνεται κάθε φορά με αϊπνίες, με απώλεια όρεξης, χάνω πάρα πολλά κιλά. Κάπως φαίνεται και στο φυσικό μου ότι ταλαιπωρούμε, ας πούμε. Ναι. Οπότε έχω φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση ωριακή και ξεκινάω και συζητάω με τη θεραπεύτριά μου πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια θεραπείας ότι είμαι πάρα πολύ ζορισμένη και της εκθέτω όλα αυτά τα καταθλιπτικά συμπτώματα και της λέω πρώτη φορά κάτι που εμένα στο μυαλό μου παίζει από την εφηβεία και θεωρώ ότι παίζει σε όλους τους ανθρώπους που είναι το εντάξει, σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά ότι ωραία θα ήταν μια μέρα να κοιμηθώ και να μην ξυπνήσω, ας πούμε. Ή ωραία Ναι. θα ήταν να. Είναι και μια λύση το να δώσεις ένα τέλος. Και κάπως εγώ αυτό ξαναλέω ότι το έχω στο μυαλό μου ως κάτι που. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι δεν το σκέφτονται. Δηλαδή, όλοι όταν πιεζόμαστε δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν το σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι έτσι. Δεν είναι κάτι που θα αφήσουμε να περάσει έτσι. Μου το είπες τώρα σε αυτή τη συνεδρία και. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ναι, δεν έγινε και κάτι γιατί εντάξει, ρε παιδί μου. Το σκέφτηκα και εγώ έτσι προχθές. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε, με τα πολλά, αυτό που ξεκινάει ένας κύκλος θεραπείας που είναι πιο ουσιαστικός και πιο βαθύς και πιο υπαρξιακός και διαπραγματεύεται πιο πολύ ζητήματα κατάθλιψης. Και συνειδητοποιούμε ότι, όχι συνειδητοποιούμε, προφανώς είναι κάτι που εκείνη το έχει δει από χρόνια, αλλά δεν το είχα φέρει ποτέ εγώ στη θεραπεία. Γιατί εγώ ερχόμουν με το κρίση πανικού, κρίση πανικού, κρίση πανικού και άγχος. Και αρχίζουμε και διαπραγματευόμαστε αυτό το ζήτημα της καταθλιπτικής διαταραχής. Ξαναξεκινάω αγωγή και μπαίνουμε σε μια φάση που κάπως αρχίζω και σκέφτομαι ποια είμαι και τι σκέφτομαι και αν όλα αυτά που σκέφτομαι είναι όντως πράγματα που σκέφτονται και οι άλλοι ή αν είναι πράγματα που πρέπει να μοιραστώ μαζί της. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να μοιραστώ με την θεραπευτριά μου, γιατί θεωρούσα δεδομένο ότι το ξέρει. Οπότε αρχίζει μια τέτοια φάση ανακάλυψης του ποια είμαι και του πώς σκέφτομαι και του τι νιώθω. Και αρχίζει και μια φάση στην οποία συζητάμε ότι αυτά που σκέφτομαι και νιώθω και θέλω από τον εαυτό μου και από τους άλλους πρέπει να τα εκφράζω. Οπότε μετά από πολύ κόπο, αυτά που τα πιο καταθλιπτικά αρχίζω και τα μοιράζομαι και με τους γύρω μου. Με τους γύρω μου εννοώ με την καλύτερη μου φίλη και με τον σύντροφό μου, που είναι Ναι. δίπλα μου και από τους οποίους επί της ουσίας ζητάω βοήθεια. Προσπαθώ να καταλάβω αν και εσύ το έχεις έτσι εντοπίσει. Τι ήταν αυτό που αυτά τα συναισθήματα ή αυτές τις ανάγκες σου τις φήμωνε? Ο φόβος. Ο φόβος ότι δεν θα με αποδεχτούν. Ο φόβος ότι θα γίνω κουραστική. Γενικά το μοτίβο του να δημιουργώ όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα Ναι. υπήρχε πάντα. Να δημιουργώ όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα στους γονείς μου, στους συγγενείς μου, στους φίλους μου, στις σχέσεις μου. Γιατί όμως, δηλαδή, ποιος το είχε ανάγκη αυτό, γιατί δημιουργήθηκε? Το σκεφτόμουν αυτό πρόσφατα. Νομίζω ότι αυτό άρχισε να δημιουργείται όταν εγώ, λόγω της εργασίας των γονιών μου, άρχισα να μένω αρκετά μόνη μου σπίτι και Ναι. είδα πόσο πιο ωραία και εύκολη και χαρούμενη είναι η ζωή όταν γυρνάνε από τη δουλειά και εγώ έχω τελειώσει τα μαθήματά μου, έχω τακτοποιήσει και το δωμάτιό μου, έχω τακτοποιήσει και λίγο το σπίτι και τους ξεκουράζω. Και έχουμε χρόνο να κάνουμε άλλα πράγματα πιο ωραία. Οπότε αυτό είναι η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό. Δεν έχω ιδέα αν ξεκίνησε από εκεί, αλλά προφανώς για να είναι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, κάτι σημαίνει. Ναι, ότι με κάποιο τρόπο μετράει το να προσέρχεσαι, ας πούμε, στη Ναι. σχέση πιο. Να φέρνεις μια ξεκούραση μέσα στη Ναι, σχέση. και να είμαι χρήσιμη. Να είμαι χρήσιμη, γιατί δεν ξέρω τι άλλο προσφέρω σε μια σχέση πέρα από το να είμαι χρήσιμη. Να είμαι εκεί για τον άλλον, να τον βοηθάω. Ειδικά όσο περνούσαν τα χρόνια και έρχονταν τα συμπτώματα με τις κρίσεις πανικού και μετά τα πιο καταθλιπτικά, που θεωρούσα ότι δεν μπορώ να χαρώ και πολύ εγώ, δεν είμαι και πολύ χαρούμενη, δεν είμαι και πολύ γλεντζές, ας πούμε, σαν τύπος. Ναι. Δεν μπορώ να προσφέρω αυτά, αλλά μπορώ να προσφέρω τα άλλα.
Ναι, ότι δεν μπορώ να Οπότε, φέρω ναι. χαρά και έτσι ευδιάθετη. Ναι. Οπότε θα είμαι χρήσιμη, θα είμαι βοηθητική, θα είμαι βράχος. Αν τώρα τηλεφωνούσαμε στη μητέρα σου, ας πούμε, και της λέγαμε, Ναι. αυτή η Έλλη, τι παιδί ήταν όταν ήταν μικρή, τι θα έλεγε? Θα έλεγε ήσυχο. Που πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό. Θα έλεγε ότι ήμουν ήσυχο και έτσι βοηθητικό παιδί. Οπότε σε αυτή τη φάση της θεραπείας σου, που καταλαβαίνω είναι η τρίτη Ναι. επάνωδος. Τι επάνωδος. Στην τρίτη λοιπόν επάνωδο διαπραγματεύεσαι θέματα του πώς θα σπάσεις αυτό το μοτίβο του Ναι. να είσαι κάπως φημωμένη συναισθηματικά και αυτό να το κάνεις δώρο στους άλλους για να Ναι. συνυπάρξεις. Ναι. Δεν έχει αγωνίες αυτό, δηλαδή ότι ωραία άντε και το σπάω θα με αγαπάνε οι Ου. άλλοι. Ου, αν έχει γωνίες. Τρομερές. Α, για πες. Τρομερές αγωνίες. Ότι και αν εγώ τόσα χρόνια τους εξαπατώ και δείχνω ένα πρόσωπο που ήταν πολύ καλό και πολύ βοηθητικό και ξαφνικά αρχίζω να σκέφτομαι το τι θέλω εγώ και αυτό που θέλω εγώ δεν τους κάνει και αν με αφήσουν όλοι ή αν θεωρούν ότι τους κορόιδεψα και ήμουν ειλικρινής τόσα χρόνια ή αν θεωρούν ότι τώρα που θα αρχίσω να ανοίγω μέσα ένα-δύο ανθρώπους ας πούμε και θα τους πω τα ισόψυχά μου και ότι ξέρεις εγώ καμιά φορά μπορεί να έχω λίγο πιο καταθλιπτικά συμπτώματα αν θεωρήσουν ότι είμαι επικίνδυνη ή δεν θα Πόσο πω επικίνδυνη. επικίνδυνη για τον εαυτό μου γιατί είμαι όχι δεν θέλω να πω ανισόρροπη να πω Τρελή, βρε παιδί μου, ότι έχει τρελαθεί. δεν θέλω να πω τρελή Εντάξει, γιατί το το λέω. Ναι, το χρησιμοποιούσα το τρελή πάρα πολύ όταν πάθαινα κρίση πανικού Εσύ το ακόμα. χρησιμοποιούσες. Ναι, ότι θα με Ναι. βλέπουν σαν τρελή. Ναι. Εγώ το βάζω σε παρένθεση, όχι με την Ναι, ταμπέλα. φυσικά, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν θέλω να το πω. Θέλω πιο πολύ αυτή την. Ότι μέχρι τώρα εγώ μπορεί να ήμουν σταθερή, ας πούμε. Όχι σταθερή. Να ήμουν αξιόπιστη και ξαφνικά να μην είμαι. Κάπως έτσι. Ναι. Αυτό έπαιξε πάρα πολύ στις συνεδρίες, ότι τι θα γίνει όταν εγώ αρχίσω να μιλάω και όταν εγώ αρχίσω να έχω δικά μου θέλω. Εκεί η κλασική απάντηση ήταν ότι αν χαλάσει η σχέση από αυτό, τότε ήταν σχέση για να χαλάσει. Ναι. Και Εσύ καμία σχέση δεν χάλασε. διαπραγματευόσουν. Φαίνεται ότι εσύ διαπραγματευόσουν το να είσαι πολυδιάστατη. Ναι. Και έλεγες ότι αν δεν είμαι μονοδιάστατη, θα είμαι αναξιόπιστη. Ναι, ακριβώς. Μονοδιάστατη και συνεπή στην εικόνα που έχω χτίσει. Ναι, αλλά με μόνο μία διάσταση. Ναι, Ότι ναι, είμαι ναι. το παιδί που προσφέρει, τελειώσαμε. Ναι, αυτό. Αλλά καμία σχέση προφανώς δεν είχε πραγματικότητα με αυτό. Γιατί όταν άρχισα να μιλάω και φοβερή αγάπη πήρα και φοβερή στήριξη και πολύ καλύτερα ένιωσα και ίσα-ίσα όλη αυτή η διαδικασία που ήταν πολύ πιο δύσκολη. Έτσι, εγώ αφιέρωσα πόση ώρα τώρα να μιλάω για τις πρώτες φάσεις της θεραπείας, ενώ αυτή η τελευταία ήταν αυτή που ουσιαστικά τα άλλαξε τα πράγματα για μένα. Και άρχισα να διαπραγματεύομαι και το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου σιγά-σιγά που με οδήγησε εδώ που είμαι σήμερα. Και όταν ξεκίνησε όλο αυτό, δεν τη φανταζόμουν ποτέ τη στήριξη που πήρε εν τέλει. Περίμενε ότι όσο λιγότερε διαστάσει δίνει, τόσο πιο καλά θα είναι οι άλλοι γύρω Ναι, σου. ναι. Ναι. Είναι κάτι που το συζητάω πάρα πολύ εγώ με του ανθρώπου στη θεραπεία αυτό, Έλλη. Δηλαδή, συζητάμε πολύ για το ότι ίσω να σε κάνει πιο ενδιαφέρουσα ή πιο ενδιαφέρον Ναι. άνθρωπο, αν δείξει κι άλλε διαστάσει. Και όλοι λένε, με όλοι με ξέρουν σαν το καλό παιδί, με όλοι με ξέρουν σαν το βολικό παιδί, μα όλοι με ξέρουν σαν... και λέω, ωραία, για δείξε και τις άλλες διαστάσεις, μπορεί να το κάνει πιο ενδιαφέρον, διότι αν πεις, α, εκεί διαφωνώ, εκεί συμφωνώ, εκεί μ' αρέσει, μπορεί να πει, α, ωραία, εμένα έναν άνθρωπο που όλοι συμφωνούν, μπορεί να χάνεις και το ενδιαφέρον σου. Ισχύει αυτό. Είναι αλήθεια. Και το συνειδητοποιώ εκ των υστέρων αυτό. Και ποιες πτυχές έτσι αρχίζεις να ανακαλύπτεις στην αυτή την καινούργια φάση της θεραπείας? Πρώτον, αρχίζω να ανακαλύπτω πώς είναι να μιλάς για τα προβλήματά σου και αυτά που σε απασχολούν στους άλλους. Αλλά τα προβλήματά σου εννοώ όχι επιφανειακά. Το πρόβλημά μου σήμερα είναι τι θα μαγειρέψω. Το πρόβλημά μου σήμερα είναι ότι ξύπνησα και δεν ήθελα να ξυπνήσω, ας πούμε. Δεν ήθελα να Ναι. σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Ή το πρόβλημά μου είναι τι ήθελα να κάνω με τη δουλειά μου. Ναι. Το οποίο ήταν το. Ανακαλύπτω ότι σιγά σιγά
Μπορείς να γίνονται πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις βασικά. Ναι, Γίνονται ναι. πιο ουσιώδεις και μπορώ να πάρω κι εγώ πράγματα από τους άλλους και όχι να πάρουν οι άλλοι από μένα μόνο. Άρα το Μπορώ να κάνει ακούω. και πιο αμφίδρομο. Είναι αμφίδρομο πια, ναι. Τέλος πάντων, ξεκινάει αυτή η θεραπεία και πάει αρκετά καλά. Κάνουμε. Η θεραπεύτριά μου έχει εκπαιδευτεί πάνω στην ψυχοδυναμική. Αλλά έχουμε εφαρμόσει πάρα πολλές τεχνικές, από CBT μέχρι συστημική μέχρι οτιδήποτε. Και πρώτη φορά, με αφορμή όλο αυτό το πιο καταθλιπτικό και το πιο ουσιώδες πλέον, κάνουμε και αναδρομή στην παιδική μου ηλικία, μετά από 7 χρόνια θεραπείας, το οποίο για μένα μου άνοιξε πάρα πολύ τους ορίζοντες και με έκανε να συνδέσω πράγματα, να καταλάβω πράγματα και πολλά από αυτά που συζητήσαμε σήμερα μαζί τότε τα συνειδητοποίησα πρώτη φορά. Και αφού νιώθω καλύτερα, συζητάμε με τον σύντροφό μου λοιπόν ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, να κάνουμε ένα παιδάκι. Ναι. Και μένω έγκυος στον πρώτο μήνα προσπάθειας, ας πούμε. Και αυτή η εγκυμοσύνη δεν προχωράει, δυστυχώς. Ήταν μια αποβολή. Σε πολύ, πολύ αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης. Κάτι που εμένα όμως με άραξε. Εκεί προφανώς επανήλθε το άγχος, η στεναχώρια, πάρα πολύ στεναχώρια, αν και ήταν σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο. Το βιώνει σαν πένθος, ας πούμε, μια αποβολή. Και αρχίζω και σκέφτομαι πάρα πολύ ότι εγώ θέλω πάρα πολύ να γίνω μητέρα. Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε οικογένεια, αλλά θέλω για να το κάνουμε αυτό να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορώ. Αρχίζω και σκέφτομαι λοιπόν πώς θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορώ και τι με βασανίζει περισσότερο και τι θέλω να λύσω. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μετά από καταθλιπτικές κρίσεις που έρχονται και φεύγουν, γιατί προφανώς είμαι πάρα πολύ πιεσμένη εκείνη την περίοδο, μα από την αποβολή, μα από τις εργασιακές συνθήκες που έχουν αρχίσει να μην γίνονται και καλύτερες, αποφασίζω ότι, okay, ίσως ήρθε η ώρα να κάνω μια μεγάλη αλλαγή, γιατί δεν πάει άλλο, και να αρχίσω να σπουδάζω αυτό που θέλω. Και να δούμε πώς θα μας πάει, ήταν στην αρχή. Να αρχίσω να σπουδάσω ψυχολογία, που είναι κάτι που ανά τα χρόνια το έχω ξανασυζητήσει με τη θεραπεύτριά μου και το είχαμε αφήσει στο ωραία θα ήταν, αυτό θα Ναι. ήθελα να κάνω. Και τώρα έρχεται και μπώνει πάρα πολύ ωραία. Αλλά στην αρχή, τον πρώτο μήνα που το αποφάσισα, έλεγα θα το κάνω παράλληλα, θα το κάνω part-time, θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που πήρα την απόφαση, μετά δεν υπήρχε γυρισμός. Δηλαδή, πιο part-time και πιο παράλληλα. Παραιτήθηκα και από τη δουλειά. Νομίζω τα έλεγες εσύ στον εαυτό σου για να μην σε τρομάξεις. Ναι. Όχι, ήταν δεδομένο. Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα παραιτηθώ και θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά αυτό έγινε δύσκολο, έτσι. Έγινε πάλι το καλοκαίρι. Πάλι σε καταθλιπτική κρίση το καλοκαίρι. Γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το ότι είμαι στη δουλειά που είμαι, ας πούμε, και με πιέζει τρομερά και δεν νιώθω καλά. Και έχουμε ξαναξεκινήσει τις προσπάθειες για παιδί και περνάνε οι μήνες και με αγχώνει. Ήταν μια κατάσταση τρομερά πιεστική. Ένα συνδυασμός πραγμάτων που εμένα με βάραινε πάρα πολύ. Να ρωτήσω, στην αποβολή εκείνη, εκτός από το προφανές πένθος, της απώλειας ή αυτής της αίσθησης, υπήρχαν και κάποια άλλα συναισθήματα που υπήρχαν στον αέρα? Υπήρχε το ποτέ δεν θα γίνει τίποτα χαρούμενο. Υπήρχε το μήπως έκανα εγώ κάτι και φταίω. Υπήρχε η ενοχή. Πολύ. Και μετά την αποβολή άρχισε να υπάρχει μια ανυπομονησία. Ότι και, ωραία, και πότε θα μείνω έγκυος. Και πότε θα τα καταφέρω. Και ήταν πάντα με το θα τα καταφέρω. Με το τι φταίω, τι έκανα, τι. Μήπως έχω πάρα πολύ στρες. Προφανώς είχα πάρα πολύ στρες. Μήπως βιάζομαι πολύ. Προφανώς βιαζόμουν πολύ. Δεν έδωσα καν χρόνο στο σώμα μου να ιαθεί, ας πούμε, να ηρεμήσει, να το αποδεχτεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έμεινα έγκυος μετά που χαλάρωσα, που πέρασε το καλοκαίρι, που παραιτήθηκα από τη δουλειά μου και που ξεκίνησαν οι καινούργιες μου σπουδές. Θεωρώ εγώ. Ναι. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Εγώ το άκουσα αυτό που είπες ότι πριν που έλεγες ότι κάπως ήθελα να δω πώς μπορεί να είμαι ο καλύτερος σε αυτός με Ναι, ναι, καλύτερη ναι, ναι. για να γίνω μητέρα και σκεφτόμουν ότι σαν συγχρόνως να άκουγα δύο πράγματα, ένα λίγο αυστηρό που έλεγες να τελειοποιηθώ για να τα Ναι. καταφέρω, αλλά και ένα άλλο κομμάτι που έλεγε να είμαι ολόκληρη μωρέ πριν Ναι. γίνω μαμά.
Ναι, αυτό είναι πολύ αλήθεια. Και τα δύο είναι πολύ αλήθεια. Κυρίως το δεύτερο όμως. Νομίζω ότι και αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι αν και εκείνη από πολύ που έχει γίνει πέρσι τις μέρες, τώρα έκλεισε και ένα χρόνο από τότε, το θυμάμαι Okay. δηλαδή. Αν και εκείνη η αποβολή με είχε πονέσει πάρα πολύ και με είχε στενοχωρήσει, αν δεν είχε συμβεί, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είχα ένα παιδάκι τώρα, Ναι. αλλά δεν θα σπούδαζα και δεν θα είχα κάνει και τόσο ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό μου και με τον σύντροφό μου, γιατί κάναμε και συνεδρίες ζεύγους. Το δουλέψαμε πάρα πολύ. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που εγώ θεωρώ ότι κάπως τώρα νιώθω πιο ολόκληρη. Μια και περιμένεις παιδάκι, σκέφτεσαι ότι μπορεί κάποια από τα θέματα που έχεις δουλέψει να είναι μια πρόκληση τον Ναι. καινούριο σου ρόλο. Ναι. Ναι, γιατί τώρα θα είμαι ο βασικός φροντιστής ενός άλλου ανθρώπου, βασικά. Αυτό που τόσα χρόνια με έναν τρόπο με βασάνιζε, τώρα ανυπομονώ να το κάνω και θα είναι με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και αυτό που με τρομάζει είναι το να μην το κάνω με ασφικτικό τρόπο. Με Ναι. το ότι η μανούλα είναι εδώ για ό,τι χρειαστείς. Είναι εδώ για ό,τι χρειαστείς, αλλά η μανούλα Είναι είναι και και ένας άνθρωπος. άνθρωπος, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι πρόκληση. Βεβαίως, όντως, όσο λιγότερα πράγματα έχουμε αφήσει πίσω, τόσο πιο... Έτσι, είναι μια κουραστική δουλειά η γονεϊκότητα, αλλά όσα λιγότερα πράγματα έχουμε αφήσει πίσω, τόσο πιο έτοιμοι είμαστε. Που δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να τελειοποιηθούμε για να Ναι. κάνουμε παιδιά, εντάξει, γιατί αυτό δεν είναι και το σωστό μήνυμα. Ναι, σίγουρα. Αλλά εντάξει, αυτό επειδή λες μια ζωή εγώ για να συνδεθώ, πέταγα κομμάτια δικά μου στην άκρη για να μπορέσω να συνδεθώ με τους άλλους. Ας μην το κάνω αυτό σε αυτό μου το ρόλο. Ναι, πολύ. Και συνειδητοποιώ ότι εκ των υστέρων αυτό που μου έχει μείνει, ας πούμε, από τους δικούς μου τους γονείς δεν είναι οι θυσίες που έκαναν για μένα, είναι το τι μου προσέφεραν από τις δικές τους προσωπικότητες, ας πούμε, από τα δικά τους ενδιαφέροντα. Τι έχω πάρει από τον καθένα ως άνθρωπο και πιο πολύ πλέον το σκέφτομαι ως ανθρώπους παρά ως τους γονείς μου. Ναι, και περισσότερες φορές το σκεφτόμαι και εγώ, ξέρεις, ως γονιός λέω ότι ένα πράγμα που σκέφτομαι κάποιες φορές είναι τι θα κάνω ή τι θα δώσω. Παραβλέπουμε, επειδή το αισθανόμαστε λίγο σαν μια ενεργητική κατάσταση, δηλαδή ότι τι θα δώσω, που είναι, Ναι. ξέρεις, μια ενέργεια που ξεκινάει από μένα, πηγαίνει προς το παιδί την παίρνει και τελείωσε. Ενώ νομίζω ότι αυτό που λες, η γονεϊκότητα έχει να κάνει με το ποιος είμαι, Ναι. όχι τι θα δώσω. Ναι. Ναι, δεν Και γι' ξέρω. αυτό Εμένα δεν μου... υπάρχει το ή εγώ ή το παιδί μου. Αυτό, εμένα μου έχει μπει πολύ σαν ερώτημα τα τελευταία χρόνια που έχω μεγαλώσει κι εγώ και τώρα που, και από τη στιγμή που μπήκα κι εγώ στη διαδικασία του να θέλω να γίνω γονιός, ότι αυτό μου είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το ποιοι είναι οι γονείς μου. Ποιοι είναι η μητέρα μου, ποιος είναι ο πατέρας μου σαν άνθρωποι και το βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέρον. Και τους ρωτάω και πολύ περισσότερο για τη ζωή τους πριν από μένα, ας πούμε. Και βλέπω και τώρα τη ζωή τους που είναι κάπως ζωή λίγο μετά από μένα. Μετά εννοώ μετά την ενηλικίωσή μου και αφού το έχω φύγει. Και πολύ τους χαίρομαι. Να ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι, εκτός από το καλοκαίρι, τι Ναι. πιστεύεις ότι το καλοκαίρι που έρχεται, αστειεύομαι, τι πιστεύεις ότι θα ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο της θεραπείας σου, δηλαδή αν γίνει τι ή τι, με λίγα λόγια τι άλλο έχει εκεί έξω να δουλέψουμε. Ούτως ή άλλως τώρα κάνουμε πιο πολύ συντήρηση, συντηρητικές συνεδρίες, αλλά αυτή τη φορά, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για μένα, δεν θέλω να χάσω την επαφή, νιώθω όντως πολύ καλύτερα, αλλά δεν θέλω να χάσω την επαφή, παρότι έχω πάρα πολλές δικαιολογίες πλέον για να ακυρώνω συνεδρίες. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι θέλω να διώξω λίγο ακόμα τις ενοχές και τις τύψεις για το τι πλέον κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Θέλω να μπορώ να λέω ότι αυτή την περίοδο εγώ δεν εργάζομαι και σπουδάζω, χωρίς να σκέφτομαι από πίσω ότι ναι, αλλά δεν εργάζεσαι και όλοι οι άλλοι στον περίγυρό σου εργάζονται και μήπως εσύ δεν είσαι χρήσιμη αρκετά και γιατί μήπως κάνεις κάτι μόνο για τον εαυτό σου πάλι. Θέλω λίγο ακόμα αυτό να το δουλέψω. Ναι. Και ως μαμά πλέον. Και ως Ε, μαμά.
Και ως μαμά πλέον, επειδή θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ενοχών, καλό είναι να διατηρήσεις αυτή την, ξέρεις, τη διεργασία και τη δουλειά, γιατί όντως θα χρειαστείς, ξέρεις, καινούργια εφόδια για τον καινούργιο σου ρόλο. Ναι, αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει πολύ, ότι θα πρέπει, ας πούμε, τους πρώτους μήνες να... και να σπουδάζω και να είμαι με το παιδί και... Κάπως εκεί το πώς θα μπουν τα όρια και το μήπως να σταματήσω για λίγο, γιατί μήπως δεν αξίζει να κάνω κάτι για μένα. Αυτό λίγο έτσι με έχει δίκιο, γιατί θα με προβληματίσει, νομίζω. Ερώτηση μπόνους. Γιατί σε ναι. ενδιαφέρει το ΔΕΠΗ? Με ενδιαφέρει το ΔΕΠΗ γιατί... Η ΔΕΠΗ. Η ΔΕΠΗ, ναι. Γιατί δύο σκέλη. Ένα, έχω λίγο. Όχι έχω λίγο, όπως λέμε, ότι όλοι έχουμε λίγο. Έχω ΔΕΠΗ σε μια ελαφριά μορφή, δηλαδή... Κυρίως εκδηλώνεται με επικινητικότητα. Δεν φαίνεται τόση ώρα που μιλάμε, αλλά εγώ κάνω ένα εκατομμύριο πράγματα παράλληλα, γιατί δεν μου είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ. Σε νιώθω. Και δύο, με ενδιαφέρει γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ, να δουλέψω με παιδιά. Και με ενδιαφέρει, ας πούμε, επαγγελματικά, ότι θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ με αυτό. Ναι. Θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά, μήπως νιώθεις, δηλαδή αυτό το κομμάτι των ενοχών, ας πούμε, που έχεις εσύ. Μήπως νιώθεις ότι εσύ δεν δούλεψες, όταν ήσουν παιδί, ας πούμε, δεν το δούλεψες ή δεν δουλεύτηκε όπως θα ήθελες το θέμα ΔΕΠΗ και θέλεις να μπεις να διορθώσεις σε άλλα παιδιά? Δεν το έχω σκεφτεί έτσι, η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω, γιατί εγώ όταν ήμουν παιδί δεν με ταλαιπωρούσε αυτό καθόλου. Ίσα-ίσα με ταλαιπωρεί τώρα που είμαι ενήλικη. Όταν ήμουν παιδί, απλώς έκανα πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και με βόλευε. Τώρα που είμαι ενήλικη και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε τίποτα, δεν μπορώ να δω μια ταινία σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να πάω ένα θέατρο σαν άνθρωπος, τώρα με δυσκολεύει. Μπορεί να έχει να κάνει με το κομμάτι των ενοχών, γενικά το ότι θέλω να ασχοληθώ με την ψυχολογία και να βοηθήσω και να βοηθήσω. Με έναν τρόπο, ας πούμε, να δώσω στους ανθρώπους τα εφόδια να βοηθηθούν. Αλλά συγκεκριμένα γι' αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Είναι κάτι που δεν σε ρωτήσαμε, που δεν θίξαμε έτσι στη σημερινή μας κουβέντα, που θεωρείς ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πορείας ή των σκέψεων γύρω από τη θεραπεία? Όχι, νομίζω ότι το σημαντικότερο για μένα είναι ότι κάπως καλό είναι αν έχουμε πράγματα μέσα μας που νιώθουμε ότι θέλουμε να πούμε, να τα λέμε. Νομίζω ότι εμένα αυτό που με σώκαρε περισσότερο ήταν αυτό το «δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι έτσι». Όταν, δηλαδή, εκεί άρχισε να γίνεται το κλικ και να σκέφτομαι ότι «όπα, τελικά έχω και άλλα πράγματα να συζητήσω». Το «δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι τόσο καταθλιπτικά», ας πούμε. Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους τόσο δεδομένο. Οπότε, αν κάποιος το σκέφτεται έτσι, μπορεί να δώσει μια ευκαιρία, ότι μπορεί να μην είναι και έτσι. Μπορεί να... Σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι με κατάθλιψη έτσι. Ναι, αυτό. Δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι με κατάθλιψη. Εμένα που μου. Ήταν τρομερό. Ήταν τρομερή αναλαμπή για μένα το ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι έτσι, και άρα μπορώ και εγώ να μην είμαι έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν αυτό που κάπως τα άλλαξε όλα για μένα. Αυτό ήταν το βασικό. Και αυτό που είπες και εσύ, ότι δεν είμαστε μονοδιάστατοι. Δεν επιτελούμε ένα ρόλο μόνο σε όλη μας τη ζωή και πρέπει να το επιβεβαιώνουμε και να τον επιβεβαιώνουμε συνέχεια και να στεκόμαστε πάντα αντάξει αυτών των προσδοκιών που θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργήσει τους άλλους. Αλλά μπορούμε να είμαστε πολλά διαφορετικά πράγματα και πολλές φορές μπορούμε να είμαστε και αντικρουόμενα πράγματα, γιατί είμαστε αντιθέσεις. Ναι, και αυτές οι αντιθέσεις είναι τελικά σαν να μπορούν να συνθέσουν τον εαυτό μας, αλλά συγχρόνως όσο δεν τις ξεδιπλώνουμε και τις κρατάμε για τον εαυτό μας, και εμείς αποξενωνόμαστε από αυτές, αλλά και μας δίνει και μια μοναξιά. Ναι. Αυτά τα δύο bullets εγώ σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες. Ένα, το point της πολυφωνίας, και δύο, το point της μοναξιάς. Ναι. Νομίζω ότι τα έχεις εντοπίσει μια χαρά. Αυτά ακούγονται και τα πιο πυρηνικά. Είσαι πολύ έτοιμη. Το καλοκαίρι φύγει. Το καλοκαίρι δεν μπορώ να. Το καλοκαίρι έρχεται το μωρό. Το μωρό, ναι, αστειεύομαι, ναι. Θα φύγω με έναν τρόπο, αλλά θα φύγω για ένα καινούριο level ζωής. Ναι. Εντάξει, είσαι πολύ
Νομίζω έχεις επιτρέψει τον εαυτό σου μέσα και από τις αμφισβητήσεις ή τις αγωνίες ή τις παύσεις ή οτιδήποτε έχεις επιτρέψει τον εαυτό σου να πάρει και το χρόνο του. Ναι. Διότι κάποιες φορές αισθανόμαστε ότι μπορεί να είναι λάθος κάποιος να σταματάει τη θεραπεία, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι έχουν και μια σοφία. Ξέρουν μέχρι πού το φτάνουν, πόσο μπορούν εκείνη τη στιγμή, πότε είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Για σένα αυτό ήταν μια πορεία που σε πήγαινε από το ένα βήμα στο άλλο. Εντάξει, δεν ήταν Ακριβώς. γραμμικό και ποτέ δεν είναι γραμμική αυτή η πορεία. Ξεκινάει από το 0 και πάει στο 100 και τελειώσαμε. Ακριβώς. Και είναι αυτό που λέει και η θεραπεύτριά μου. Που όταν τη είπα ότι καλά, όπω ντρέπομαι που έφτασα 8 χρόνια μετά να τα συζητήσω όλα αυτά. Ντρέπομαι, φυσικά θα έλεγα κάτι τέτοιο. Εκείνη μου είπε ότι ήταν τώρα, ήταν η στιγμή, τώρα ήταν ο χρόνο. Ναι. Σου ευχόμαστε να πάνε όλα πολύ καλά και με τους νέους πολλούς και καινούριους ρόλους που έχεις να έτσι προσθέσεις στην δική σου ύπαρξη και με τους παλιούς κάπως να μπορέσεις όλους να τους συνθέσεις με έναν τρόπο που να δουλεύει για σένα, να σου επιτρέπεις να τους ανακατεύεις και να τους ξαναανακατεύεις μέχρι να βρεις αυτό που θέλεις ή κάθε φορά να βρίσκεις και ένα καινούριο ανακάτεμα από αυτό να δουλεύει για εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό το μωρό σου. Είναι ένας κύκλος ευτυχίας να τον απολαύσεις και όλα τα άλλα έρχονται κάπως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για το podcast γιατί μου έδωσε ένα push, ας πούμε, ακόμα και για τις σπουδές μου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ήταν το 40ο επεισόδιο του podcast Narrative Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Μαζί μας η Έλλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση.